Τώρα νομίζω ότι και ο πιο δύσπιστος, και ο πιο δύσπιστος λέω, έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τη διοίκηση να συζητηθεί το θέμα. Στον αιώνα τον άπαντα. Εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένες προτάσεις. Και στο Προεδρείο, που δεν είναι ευθύνη του Προεδρείου, γιατί και ο Πρόεδρος σε μια παράταξη είναι και συνεννοείται με την παράταξή του και κάνει αυτά που κάνει. Το έχουμε φέρει 12 φορές. Μάλιστα, την τελευταία φορά, Είπαμε, στη δική σας ευχαίρεια, βρείτε εσείς μία μέρα που να συζητηθεί. Μία μέρα. Βρείτε μία μέρα. Ποια θέλετε. Και τώρα το λέμε. Βρείτε μία μέρα που να συζητηθεί. Τώρα σε ποιο μιλάμε. Μπορούμε να πεθούμε στον κόσμο που μας καταλαβαίνει περισσότερο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Επομένως, δεν έχετε δώσει καμία δυνατότητα, η μόνη δυνατότητα για να μην περάσει με τετελεσμένη διαδικασία και εφαρμοστεί ένα άκρο επικίνδυνο σχεδιασμό χωρί καν να συζητηθεί, είναι μόνο αυτή. Δηλαδή να έρχεται το θέμα προημηρεσία διάταξη για να μπορεί μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά που υπάρχουν ε, κάποιο να τοποθετείται και να καταγγέλει πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή τα οποία περνάνε χωρί απόφαση. Το κατεπήγον. Το κατεπήγον είναι από τον Αύγουστο ακόμα. Όταν με μια εντελώ όχι παράτυπη, με μία απαράδεκτη διαδικασία. Σε συμφωνία της κυρίας Δούρου και του κύριου Πατούλη, από τον Έσνα, ξεκίνησε διαγωνισμός για μια νέα μεγάλη χωματερή στη φυλή. Αυτό συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβουλίο. Από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα το φέρατε να συζητηθεί. Όχι. Δεύτερο. Επί της ουσίας, μετά τις εξαγγελίες του κύριου Περιφερειάρχη, που δεν είναι πάλι εδώ, στο Ζάπιο, έχουμε κύριε Πρόεδρε αλλαγή του Πέσδα. Έχουμε αλλαγή. Το εξήγηλε ο Περιφερειάρχης. Έχει συζητηθεί εδώ κάποια αλλαγή του Πέσδα από τις εξαγγελίες του Περιφερειάρχη στο Ζάπιο. Λέει ακόμα και αυτόν που και εμείς το έχουμε καταψηφίσει το Πέσδα. Το θεωρούμε και αυτόν ένα αντεργατικό, αντιπεριφαντολογικό σχεδιασμό. Λοιπόν, ακόμα και σε αυτόν που προέβλεπε μονάδες επεξεργασίας στον κεντρικό τομέα, εδώ προβλέπει ότι η μονάδα επεξεργασίας ή οι μονάδες επεξεργασίας του κεντρικού τομέα θα πάνε στη φυλή και το ΕΜΑΚ Φιλής θα φτάσει να επεξεργάζεται όχι μόνο σύμικτα, αλλά και από 120.000 τόνους βιοαπόβλητα σταδιακά να φτάσει στους 200.000 τόνους. Ποιο το έχει αποφασίσει αυτό εδώ μέσα. Τρίτο ζήτημα. Εδώ πέρα υπάρχει μια εντελώ παράνομη διαδικασία χωροθέτηση. Και για τη φυλή και για του υπόλοιπου χώρου. Ιδιαίτερα για τη φυλή, οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση στου Δήμου τη Δυτική Αθήνα κατέδεσαν για πρώτη φορά, δεν το έχει κάνει άλλο, στον Άριο Πάγο, Μινητήρια αναφορά, παρουσία του εισαγγελέα του Αριού <κλή> γιατί δεν τηρούνται ούτε καν οι νόμοι που εσείς στο κάτω-κάτω το κόμματά σας ψηφίζετε, ούτε για τους τύπους κρατάτε έστω και αυτή την νομοθεσία. Και το τελευταίο απ' όλα, πέρα από τις εξαγγελίες, έχουμε δελτία τύπου που βγάζει ο Περιφερειάρχης, στα οποία εξαγγέλει μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Έχουμε δελτίο τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος του κύριου Χατζηδάκη, ο οποίος εξαγγέλει εργοστάσια καύσης, τα οποία αντιτίθεται ακόμα και στον εθνικό σχεδιασμό που απαγορεύει τα εργοστάσια καύσης. Αυτά δεν θα συζητηθούν πουθενά. Πίσω από κλειστέ πόρτε θα τα συμφωνείτε και θα τα φέρετε πρωτετελεσμένα. Λοιπόν, εδώ έχουμε και λέμε, ιδιαίτερα για τη φυλή την κρύβατε. Επτασφράγιστα κλεισμένη την είχατε. Κι όμως οι μελέτες βρέθηκε ο τρόπος και καλά κάνανε και αυτοί που, γιατί εμείς δεν διεκδικούμε το, το απόλυτο της αγωνιστικότητας, υπάρχουν και άλλοι αγωνιστές και καλά κάνανε και τη δώσαν στη δημοσιότητα, τη μελέτη για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αττική. Είπαν και οι προηγούμενοι. Αυτή βγήκε τώρα που υποτίθεται δεν την ξέρατε. Λοιπόν, και έχει ένα ενδιαφέρον στι ευθύνε που αναλαμβάνεται με το να μην συζητιέται ότι αυτή τη στιγμή προωθείτε πρωτετελεσμένο. Κύριε Προτούλη, έχει ολοκληρώσει το χρόνο. Στη δυτική Αθήνα, Ναι, μισό λεπτό και τελείωσα. <Τι> στη δυτική Αθήνα και ειδικά στη Φιλή, θα πάει η μεγαλύτερη χωματερή του κόσμου. Αν έχετε κάποια μεγαλύτερη, πείτε τι μα. Το μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασία η μοναδική στην Αττική Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, ο μοναδικός αποτεφρωτήρας μολυσματικών και το εργοστάσιο καύσης που ετοιμάζεται. Δηλαδή πάτε τον κόσμο της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, στην κυριολεξία να τον ξεκάνετε. Λοιπόν, εδώ δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Θα έχετε το θάρρος της γνώμης σας. Θα σηκώσετε τα χέρια σας ποιοι θέλετε να συζητηθεί και ποιοι όχι. Και θα αναλάβετε τις ευθύνες σας μπροστά στον κόσμο που εμείς σε κάθε συνεδρίαση θα τον φωνάζουμε να έρχεται εδώ για να βλέπει αυτά τα χάλια.